Ζωντανή σύνδεση με Καλαμπάκα. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος των ξενοδόχων νομού Τρικάλων, ο κύριος Γιάννης Κουρούπας. Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ευχηθώ καλή σεζόν για χειμώνα ή είναι νωρίς ακόμα? Εντάξει, λογικά εδώ ο νομός Τρικάλων, μια ορεινή περιοχή, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, υπό νορμάλ συνθήκες, ότι μετά τον Οκτώβριο τελειώνει η τουριστική σεζόν στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα και στο Καστράκι και ξεκινάει στην υπόλοιπη περιοχή. Αλλά ελπιστούμε να πάνε καλά τα πράγματα, αν και δεν τα βλέπω. Πάμε να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, πώς πήγε το καλοκαίρι. Είχαμε κόσμο. Ναι. Κοιτάξτε, στην οργανωμένη ξενοδοχεία, στην περιοχή των Μετεώρων, στην πόλη της Καλαμπάκας και στον οικισμό Καστρακίου, όπου δεχόμασταν 1,5 εκατομμύριο τουρίστες και περί τις 800.000 διανυκτερεύσεις κάθε χρόνο, φέτος δεν άνοιξαν πολλά ξενοδοχεία. Μέχρι και τον Ιούνιο υπολειτουργούσαν με 2-3 δωμάτια την ημέρα, γιατί είχαμε μεγάλο πρόβλημα στον ομαδικό τουρισμό, δηλαδή στον οδικό τουρισμό, όσοι ερχόταν με τα λεωφορεία πριν τον κορονοϊό. Και θέλω να πω ότι αυτός ο κόσμος στην περιοχή αντικατοπτρίζει περίπου το 80% των κρατήσεων. Πού οφείλεται αυτό, πρόεδρε, λόγω της αύξησης στα καύσιμα, αυξήθηκαν και οι τιμές στην οργανωμένη εκδρομή? Ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέτε, και τα καύσιμα παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα τουριστικά γραφεία, στο γενικό σύνολο των εξόδων και στην τελική διαμόρφωση του τουριστικού πακέτου με το λεωφορείο, διότι ερχόταν οι τουρίστες στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο και θέλανε να έρθουν να δουν τα Μετέωρα και μετά θα επιστρέφανε για να πάνε σε μια παραλιακή περιοχή ή σε ένα νησί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι η ρώσικη αγορά και η ουκρανική αγορά που χάθηκε λόγω του πολέμου. Βέβαια. Εκεί υπήρχαν πάνω από 250.000 διανυκτερεύσεις. Μόνο και μόνο από αυτές τις δύο αγορές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η περιοχή μας εδώ και 2 χρόνια δεν έχει κίνηση, οι επιχειρήσεις μας δεν έχουν πελάτες και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την από εδώ και πέρα επιβίωσή μας. Πάμε να δούμε τώρα όμως όλα αυτά που λέτε. Αν υπάρχει στήριξη από την πολιτεία, γιατί μπορεί να αντέξει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας, ένα χρόνο να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό επαόριστον. Επιστρέφουμε στη σύνδεσή μας με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του νομού Τρικάλων, τον κύριο Γιάννη Κουρούπα. Κύριε Κουρούπα, ρωτούσα αν η πολιτεία βοηθάει προκειμένου να σας ελαφρύνει όσο γίνεται τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης στην περιοχή. Και αν το βάουτσερ των 150 ευρώ, που βέβαια το πήραν ένα στους 6, αν δεν κάνω λάθος, αν έστω έβαλε ένα μικρό λιθαράκι προκειμένου να βοηθηθείτε έστω με αυτό. Ναι, κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού πιστέψαμε ότι η κυβέρνηση έχει καλή πρόθεση και θα βοηθήσει όλες αυτές τις επιχειρήσεις που με δικιά της απόφαση μας έκλεισε. Και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Μας έδωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα χρήματα που τόσα χρόνια οι επιχειρήσεις μας στην Ελλάδα δίνουν φόρους στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση δίνει φόρους πίσω στην Ευρώπη. Δεν μας χάρισαν τίποτα. Ένα οικονομικό στήριγμα με το όνομα Ανάσα. Χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί έτσι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να σταθούμε στα πόδια, να ξεκινήσουμε τις επιχειρήσεις σιγά σιγά, να ξαναπροσλάβουμε το προσωπικό. Και κάποια στιγμή, μόλις τελειώνει αυτή η διαδικασία και αρχίζουν και ξαναανοίγουν οι επιχειρήσεις και περιμένουμε τους πρώτους πελάτες, διαπιστώνουμε φέτος με τις φορολογικές δηλώσεις που πήγαμε να κάνουμε ότι το ποσό του προγράμματος αυτού το φορολόγησε 22%. Μάλιστα. Δηλαδή είναι σαν να μας το έδωσε, λέει, ως εισόδημα. Και επίσης ένα άλλο 30% από τα 22, δηλαδή σύνολο 52%, μας το κράτησε η εφορία. Γιατί μας το κράτησε η εφορία? Για να πληρώσουμε παλιές υποχρεώσεις. Μα τις παλιές υποχρεώσεις εμείς έπρεπε να τις κάνουμε μία ρύθμιση. Δεν προλάβαμε να τις κάνουμε ρύθμιση και μας πήρανε 52%. Τέρμα. Έρχονται οι επιστρεπτές προκαταβολές. Εκεί που λέγανε ότι θα επιστρέψουν 25%, ξαφνικά τώρα μας λένε το 50%. Δεν ξέρουν τι θέλουν, δεν ξέρουν τι κάνουν, τα έχουν χάσει τελείως. Και αυτοί
και οι προηγούμενοι που κάνανε όλα αυτά τα μνημόνια για να μην ξαναμπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά. Τώρα για τα 150 ευρώ εμείς δεν πήραμε τίποτα από τις επιχειρήσεις, γιατί αυτό πήγε στα νησιά, πήγε στα ξενοδοχεία στην Νότια Ελλάδα. Mm-hmm. Και έχουμε και πολλά άλλα προβλήματα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα, Πρόεδρε. Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο με την ενεργειακή κρίση. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην αύξηση της τιμής της ενέργειας στα ξενοδοχεία σας? Καλά, εδώ είναι ένας κλαυσίγελος, θα έλεγα. Είναι τα πράγματα, είναι τρελά. Για να καταλάβετε, ξενοδοχείο στα Τρίκαλα, mm-hmm. για τρεις μήνες, από τον Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι του 22, του 21 και 22 Φλεβάρι, πλήρωσε 32.000 ευρώ για το φυσικό αέριο με 10.200 ρήτρα αναπροσαρμογής, πέρα από το ρεύμα. Τώρα έρχονται οι νέες τιμές που δηλώνει η ΔΕΗ και όλοι οι άλλοι πάροχοι και λένε ότι για τις επιχειρήσεις θα πηγαίνει η κιλοβατόρα 0,50 λεπτά, δηλαδή μισό ευρώ το κιλοβάτ. Ξέρετε τι είναι ένα κιλοβάτ? Είναι μία λάμπα που καίει τρεις ώρες. Μισό ευρώ για μία λάμπα τρεις ώρες. Ξέρετε πόσο θα έρθει σε ένα ξενοδοχείο με 35 δωμάτια το ρεύμα αυτή τη στιγμή το μήνα? Πάνω από 4.000 ευρώ. Όταν θέλουμε 4.000 ευρώ το μήνα ρεύμα, θέλουμε πετρέλαιο, γιατί τώρα είμαστε και εμείς ορεινή περιοχή εδώ. Αρχίζει να κάνει κρύο σιγά σιγά, στην πύλη. Ναι, κρύο. Εμείς σήμερα μου πήραν τηλέφωνο οι συνάδελφοι και μου είπανε, Πρόεδρε, εμείς δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Μα το βλέπω κι εγώ. Μόνο και μόνο για το ρεύμα και για το αέριο θα αποτελέσει τροχοπέδι για να μην ανοίξουν επιχειρήσεις, να μην υπάρχει επιχειρήση στην Ελλάδα. Μα τι πράγματα είναι αυτά? Πώς τα έχουν καταφέρει έτσι αυτή η πολιτική? Δηλαδή είμαστε τόσο σε μια απελπιστική κατάσταση, αλλά και παράλληλα είμαστε και σε μια κατάσταση εξοργιστική. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Λέμε στις ειδήσεις που βγαίνουν σε εσάς και γενικότερα οι πολιτικοί ότι αυτό, λέει, είναι λόγω του πολέμου της Ρωσίας. Όχι, δεν είναι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι γιατί εμείς πληρώναμε ρήτρα αναπροσαρμογής και από πέρυσι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Άρα από τα προβλήματα υπήρχαν. Το πρόβλημα. Mm-hmm. Υπήρχαν τα προβλήματα, βεβαίως. Και πήγανε, κλείσανε όλα αυτά τα εργοστάσια του Λιγνίτη και όλα αυτά, και μετά τα περάσανε μέσα στο ρεύμα σε χρηματιστήρια. Δηλαδή ένα προϊόν το οποίο είναι πρωταρχικό για να μπορεί να υπάρχει η επιχείρηση. Αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Πώς θα θερμανθούμε και πώς θα ζεσταθούμε? Και αυτά που λένε ότι τώρα μας δίνουν επιδοτήσεις, δεν υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις. Έχουν πάει την κιλοβατόρα κοντά στο 1 ευρώ και το κάνουν επιδότηση μισό ευρώ. Και με μισό ευρώ εμείς θα πρέπει να συμμετέχουμε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Μία από τη δύναμή σας, Πρόεδρε, είναι να κάνετε μια επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία κάνατε προς τους βουλευτές του νομού. Πείτε μας τι περιλαμβάνει αυτή η επιστολή. Ναι, εμείς κάναμε μια επιστολή που περιλαμβάνει λίγο πολύ αυτά που είπαμε, mm-hmm. Για την ενέργεια, mm-hmm. περιλαμβάνει για την μέχρι σήμερα μη συμμόρφωση της βραχυχρόνιας, mm-hmm. μίσθωσης, για τα σπίτια που βάζουν τουρίστες δίχως να έχουν προδιαγραφές. Για τα Airbnb. Mm-hmm. Ναι, για τα Airbnb. Για τις τράπεζες οι οποίες μας αυξάνουν τα επιτόκια και μας πουλήσανε τα δάνεια σε funds στο 3%. Δηλαδή ένα δάνειο που κάνει 100.000, προτίμησε η τράπεζα να το δώσει σε φαν του εξωτερικού με 3.000 ευρώ και σε εμάς δεν μας το δίνει ούτε καν στις 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Να το αποπληρώσουμε. Και τα Airbnb που πρέπει να πούμε κάτι, αν έχουμε λίγο χρόνο, παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ, γιατί εμείς αυτό. Δεν είμαστε κατά το να μην παίρνουν χρήματα κάποιοι άνθρωποι. Ο τουρισμός έχει να κάνει για όλους. Αλλά όμως με προδιαγραφές. Δεν μπορούν να βάζουν σε υπόγεια και σε γκαράζ τουρίστες. Δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε για το ασανσέρ, να πληρώνουμε τις απολυμάνσεις, να πληρώνουμε την τηλεόραση, τα συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα και στην Airbnb εν καιρό κορονοϊού, ούτε καν να χρειαζόταν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Υπάρχουν μεγάλες αδικίες, αποδομείται αυτή τη στιγμή η ξενοδοχεία και αυτή η επιστολή που στείλαμε σε αυτούς τους κύριους βουλευτές δεν απάντησε καθόλου.
Κανένας. Πόσο καιρό έχετε που έχετε στείλει την επιστολή? Εδώ και ένα μήνα. Εδώ και ένα μήνα. Δεν απάντησε και δεν θα απαντήσουν. Και τι να απαντήσουν, να πούνε ότι γιατί εφαρμόσανε την Airbnb στην Ελλάδα χωρίς ρυθμίσεις, αφού ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε επί εποχή της κυρίας Κουντουρά και από τώρα, επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα στη Νέα Δημοκρατία. Αφού όλοι οι πολιτικοί, αγαπητοί μου, έχουν οι ίδιοι Airbnb στην Αθήνα, στα νησιά. Έχουν αγοράσει μεγάλες πολυκατοικίες και τις έχουν κάνει Airbnb οι ίδιοι πολιτικοί. Αυτοί θα έρθουν τώρα και θα ψηφίσουν ανάποδα ή το σωστό? Είστε χυμαρόδης, Πρόεδρε, κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζω κάποια από τα προβλήματά σας να λυθούν και να έχετε βέβαια και απάντηση από τους βουλευτές του νομού Τρικάλων. Είστε επανειδήν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλείτε και λέμε τα προβλήματά μας. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.